Ανήμερα των φώτων θα μπορέσει να συναντήσει για λίγες ώρες την κόρη της, η Εύα Καϊλή, μέσα στις φυλακές του Χάρεν. Στο στόχαστρο των εισαγγελικών αρχών μπαίνει και μια Βελγίδα Ευρωβουλευτής, η οποία είχε επικοινωνήσει μαζί της στις αρχές Δεκεμβρίου. Αύριο το πρωί, ανήμερα των φώτων, ο πατέρας της Εύας Καϊλή θα περάσει και πάλι την είσοδο των φυλακών Χάρεν, αυτή τη φορά όμως όχι μόνος, αλλά αγκαλιά με τη δίχρονη εγγονή του, προκειμένου να δει τη μητέρα της για πρώτη φορά ένα μήνα μετά την προφυλάκησή της. Οι αντιδράσεις των ανθρωπιστικών οργανώσεων υπέρ της επανένωσης της Ελληνίδας Ευρωβουλευτού με την κόρη της φαίνεται πως βοήθησαν για να καμφθούν οι αντιρρήσεις των Βέλγων δικαστών, οι οποίοι αρχικώς είχαν απορρίψει τα αιτήματα της Εύας Καϊλή να βλέπει κάποιες ημέρες το παιδί της στη φυλακή ή να το βλέπει μέσω Skype. Τώρα, επόμενος στόχος των δικηγόρων είναι να άρουν την προσωρινή της κράτηση και να αφαιθεί ελεύθερη, ενώ αναμένονται και νομικές κινήσεις σε βάρος του συντρόφου της, Φραντσέσκο Τζόρτζι, που κατά την ίδια ήταν ο άνδρας που την πρόδωσε. Όταν έγινε η διαδικασία στο δικαστήριο στις Βρυξέλλες, είπε «προδόθηκα από έναν άνθρωπο τον οποίο εμπιστεύθηκα». Η Εύα Καϊλή, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, είναι συντετριμένη, απογοητευμένη, αλλά ακόμη κρατά την ψυχραιμία της και δουλεύει για να αποδείξει την μη εμπλοκή της στο κύκλωμα διαφθοράς. Είναι μια γυναίκα που ο ελληνικός λαός την ψήφισε και την εμπιστεύθηκε και είναι απογοητευμένος. Και η ίδια μου λέει, και αυτό μπορώ να σας το πω, ειλικρινά, εάν δεν καταφέρω να πείσω το δικαστήριο, δεν καταφέρω να αθωωθώ, δεν ξέρω αν θα μπορέσω πάλι να πάω στην Ελλάδα να αντικρίσω τους συμπολίτες μου. Οι ανακριτικές αρχές έχουν ήδη περάσει στη δεύτερη φάση, στην εκμετάλλευση των ευρημάτων της πρώτης φάσης. Τα κινητά τηλέφωνα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μιλάμε. Το κινητό πάντως τηλέφωνο του Αντώνιο Παντζέρη σίγουρα μίλησε στις βελγικές αρχές και φαίνεται πως έκαψε την Βελγίδα Ευρωβουλευτή Μαρία Αρενά. Σύμφωνα με την εφημερίδα Λεσουάρο, ο Παντζέρη και η διάδοχός του στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Αρενά φέρεται να είχαν από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2021 ως τα μέσα Σεπτεμβρίου του 2022 389 τηλεφωνικές επικοινωνίες, όταν ο Παντζέρη με τον έμπιστό του Τζόρτζι το ίδιο διάστημα είχαν λίγο περισσότερες κλήσεις. Ενώ η ίδια εφημερίδα υποστηρίζει ότι στη Μαρία Αρενά απευθύνθηκε και η Εύα Καϊλή στις 9 Δεκεμβρίου, όταν η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής έμαθε για τη σύλληψη του συντρόφου της, κάτι που φέρεται να παραδέχεται και η ίδια η Αρενά. Ναι, η Εύα Καϊλή με κάλεσε. Ήμουν σε ένα συνέδριο και δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε. Της είπα να ηρεμήσει και να περιμένει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Υποθέτω ότι ήταν σε πανικό και γι' αυτό επιχείρησε να προσεγγίσει τους Βέλγους συναδέλφους της. Πάντως, το σκάνδαλο ευρωδιαφθοράς συνεχίζει να βρίσκεται στις πρώτες σελίδες εφημερίδων και site της Ευρώπης, με την Ιταλική Il Giornale να αφιερώνει το πρωτοσέλιδό της στην Ελληνίδα Ευρωβουλευτή και στον θησαυρό της Εύας.